στο εκπτωτικό χωριό συνεχίζονται με την Έλλη Κοκκίνου αυτή τη φορά να ξεσηκώνει το πλήθος. Εμείς ήμασταν εκεί, δείτε και ποιοι άλλοι. Έλλη μου, πώς νιώθεις όταν βλέπεις φωτογραφίες σου σε περιοδικά, στον τύπο, σε δημοσιεύματα και τώρα από τις διακοπές σου και από την προσωπική ζωή, μπορείς να το συνηθίσεις όλο? Ναι, τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή, στον χώρο αυτό, το έχω συνηθίσει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς έτσι κι αλλιώς. Είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, και την Αντάσα Θεοδωρίδου, η οποία δήλωσε ενοχλημένη όταν βλέπει φωτογραφίες της με μαγιό, ας πούμε, που σχολίασε συγκεκριμένα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων. Αυτό είναι μια γραμμή που ακολουθώ χρόνια. Ο καθένας έχει την άποψή του και σεβαστή η άποψή του. Και με την Νατάσα συγκεκριμένα είμαστε και πάρα πολύ φίλες. Και είναι δικαίωμά να το πιστεύει και το συνηθίζω. Δεν τρελαίνομαι. Το συνηθίζω. Αλλιώς ας μείνω σπίτι μου. Τι να κάνω, ας φτιάξω μια πισίνα και να είμαι σε αυτή την πισίνα. Έχουμε ξεκινήσει διακοπές. Έχουμε ξεκινήσει, δεν είναι συνεχόμενες. Μια μένουμε στην Αθήνα, ταγόμαστε έτσι κάπου ή με τον άντρα μου με τη μικρή, ξαναρχόμαστε πίσω. Είχαμε και τη βάφτιση της κόρης, οπότε νομίζω... Ναι, η βάφτιση απαιτούσε να είμαστε εδώ τουλάχιστον στην αρχή του καλοκαιριού για να λύσουμε έτσι κάποια θέματα και κάποιες εκκρεμότητες. Ευτυχώς μετά από τη βάφτιση μπορούμε να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς είναι τώρα με τη μικρή που έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Πέροχα. Πέροχα. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να φανταστώ το σπίτι χωρίς τη μικρή πια. Η ιδέα για δεύτερο παιδί υπάρχει. Η ιδέα υπάρχει και για δεύτερο παιδί και για πολλά παιδιά. Αλλά θέλει λίγο, ξέρεις, να οριμάσει αυτή η ιδέα. Να οριμάσει. Σιγά-σιγά. Να μεγαλώσει σιγά-σιγά και. Να μεγαλώσει, εντάξει. Ναι, είμαστε ακόμα. Νομίζω έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σίγουρα δεν λέμε όχι. Από Σεπτέμβρη θα είμαστε με στην Καλή Χαρά. Μακάρι, από το στόμα σου και στη δούτα αυτή. Έχουμε άλλα δύο Σαββατοκυριακά για το με στην Καλή Χαρά. Δεν είμαστε οι τελευταίοι των Μαϊκανών. Νομίζω τελειώνω σε κουμπέ. Εμεί συνεχίζουμε ακάθεκτη. Πρώτο Θεό, θέλω να πιστεύω πω ναι. Πάντα, κάθε χρόνο, το έχω ξαναπεί. Κουβέντα στον Α κάνουμε μόλι τελειώσει η σεζόν. Οπότε λογικά από εβδομάδα, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε. Ξέρω ότι η πρόθεση του καναλιού είναι η εκπομπή να συνεχιστεί, γιατί πήγαμε πολύ καλά και φέτος. Μακάρι, ξέρεις, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες αν δεν γνωρίζω επίσημα πράγματα. Αυτή τη διέστηση έχω, μόνο αυτό μπορώ να πω. Και μακάρι, στείλε θετική ενέργεια, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί την αγαπάω πάρα πολύ την εκπομπή και θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε. Εσύ βασικά είσαι από τους πιο σταθερούς εκεί, μαζί με την Αταλία. Από τη δεύτερη χρονιά, νομίζω ναι. Γιατί εγώ πήγα τη δεύτερη χρονιά στο Μες στην Καλή Χαρά, δεν ήμουν την πρώτη, ναι. Σταθερού στον καναπέ. Φαντάζομαι ότι έχει παίξει ρόλο και η σχέση που έχω με την Ναταλία όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τι να σου πω. Δεν υπάρχει νομίζω εκπομπή που δεν έχει αλλάξει πάντα κάποιο. Δηλαδή, κάθε χρόνο που είμαστε στην Καλή Χαρά, όλο και κάποιο αλλάζει. Αλλά αυτό νομίζω συμβαίνει παντού. Πώς είναι τώρα που η μικρή αρχίζει και μεγαλώνει, αλλάζει. Τώρα είμαστε στη φάση που έχει πάρει φόρα το στόμα τη. Και μα λέει διάφορα κάθε μέρα. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο και αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα. Την απολαμβάνω. Είναι αυτό που μου λέγανε πάντα, ότι στα 2, 2,5, 3 είναι η καλύτερη φάση του παιδιού και τώρα το ζω. Το τελευταίο που μάθαμε και σε έκανε περήφανη. Το τελευταίο. Έμαθα ένα τραγουδάκι να λέει με τη γιαγιά της. 1, 2, 3, πήγα στην κυρία. Δεν το λέω ολόκληρο, αλλά λέει τις καταλήξεις. 1, 2, 3, πήγα στην κυρία. Εγώ το απολαμβάνω αυτό.